τίποτα στη ζωή δεν είναι τυχαίο. Οι αδερφές ψυχές μπορεί να συνυπάρχουν και να ζουν σε παράλληλες ζωές. Κάποια στιγμή όμως, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, τέμνονται. Η απελευθέρωσή μας ξεκινάει σπάζοντας τα δεσμά της προσωρινής μας φυλακής. Βγαίνουμε από το κελί μας μόνο όταν πληρώσουμε το τίμημα. Ποινή μας είναι η αυτοτιμωρία μας και ελευθέρωση η αγάπη για τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Τους γύρω μας, ναι, ακόμη και όταν είμαστε μόνοι, έχουμε ένα σωρό ψυχές γύρω μας. Αθώες ψυχές που περιμένουν να αγαπηθούν και να αγαπήσουν. Δεν το πιστεύετε? Αυτή λίγο πολύ ήταν και η ιστορία του καλύτερου μου φίλου, που έγινε στην πορεία φίλος μου, γιατί τότε δεν το γνώριζα. Η ιστορία που αποφάσισα να γράψω σε βιβλίο. Και από πού να ξεκινήσω? Από εκεί που ξεκίνησαν όλα. Εδώ τώρα φτάνουμε στο σημείο που οι παράλληλες ψυχές τέμνονται. Κάποιος είναι ευτυχισμένος. Κάποιος προσπαθεί να βρει τα πατήματά του. Κάποιος προσφέρει στους άλλους. Κάποιος ψάχνει ένα καταφύγιο να προφυλαχτεί. Ποια είναι η συνισταμένη? Μα φυσικά η αγάπη και η προσφορά. Τότε η συνάντηση είναι μοιραία. Οι ζωές μας σαν μια δραματική ταινία με αίσιο τέλος ή μια ταινία που καταλήγει στην καταστροφή. Από τι εξαρτάται? Από εμάς, τα ανώτερα όντα, ή μήπως από κάποιους ταπεινούς τετράποδους φίλους. Ο πραγματικός πλούτος του ανθρώπου είναι στην ψυχή. Η αμοιβή μας είναι σε αγάπη. Έχω πει πολλές φορές ότι αν είχα σε χρήματα την αγάπη που έχω εισπράξει από κάποιες ψυχές, θα ήμουν εκατομμυριούχος. Πάλι δεν με πιστεύετε? Εγώ το έζησα. Είδα το θαύμα της αγάπης και την ελπίδα στα μάτια του Αλέξανδρου. Είδα την ανιδιοτελή αγάπη των ζώων να γιατρεύουν τις πληγές του ανθρώπου. Είδα την απελευθέρωση από τη φυλακή του φόβου και την επανένωση. Είδα το φως να διαλύει το σκοτάδι. Υπάρχουν άραγε τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας? Έχω δει ανθρώπους ευτυχισμένους. Έχω ακούσει λυπητερές ιστορίες. Έχω αντικρίσει κορμιά διαμελισμένα από τη μοίρα. Έχω νιώσει στο πετσί μου τον θάνατο και τις ψυχές να βυθίζονται στο σκοτάδι. Η απάντηση είναι: εμείς είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Κλαίμε, γελάμε, συγκινούμαστε, αισθανόμαστε καθημερινά. Η γραμμή ανάμεσα στην ευτυχία και τη δυστυχία είναι τόσο λεπτή που παραπατάμε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Ένα είναι το μυστικό της ευτυχίας, η αγάπη. Και αυτοί μας τη διδάσκουν καθημερινά δυο μεγάλα γατήσια μάτια και ένα ατελείωτο φιλί ενός σκύλου. Όταν όλοι μας έχουν γυρίσει την πλάτη, όταν όλοι μας κρίνουν για την εμφάνισή μας και την εργασία μας, κάποιες ψυχές μας αγαπούν ανιδιοτελώς. Μας δίνουν αγάπη και θυσιάζουν τη ζωή τους
ορίζοντας τους εαυτούς τους προστάτες μας, όταν εμείς δεν τους προσφέρουμε καν ένα σπίτι. Άνθρωποι και ζώα χωρίς σπίτι έχουν δικαίωμα να ζητούν αγάπη και να κάνουν όνειρα.